Η πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη πυρπολήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσαν υποστηρικτές του Σιίτη θρησκευτικού ηγέτη Μοκτάντα Σάντρ, καθώς αναμένεται να γίνει στη Στοκχόλμη νέα καύση αντιτύπου του Κορανίου. Το προσωπικό της πρεσβείας είναι ασφαλές, διαβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στη Στοκχόλμη. Καταδικάζοντας την επίθεση εναντίον της πρεσβείας της, η σουηδική διπλωματία θύμισε πως οι Ιρακινές αρχές έχουν την ευθύνη για την προστασία των διπλωματικών αποστολών όσο και του προσωπικού τους. Επιτόπου αναπτύχθηκαν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της Ιρακινής αστυνομίας που χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες νερού, υποπίεση και ηλεκτροφόρα γκλομπ για να αποθήσουν διαδηλωτές οι οποίοι πέταγαν πέτρες κατά των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Η έφοδος της Σουηδική πρεσβεία στην Ιρακινή πρωτεύουσα έγινε μερικές ώρες αφού η αστυνομία της Σουηδίας ενέκρινε μίνι συγκέντρωση για την Πέμπτη στη Στοκχόλμη.